σαν τελευταία φάση λέω να το κόψουμε εδώ και να κάνουμε ένα delete στο παρελθόν. Δηλαδή να δώσουμε τα χέρια αγαπημένη. Καλά, δεν υπάρχει για φιλαράκια. Όχι, πλάκα, θα έχει. Όχι, απλά να μπορούμε να συνεπάρξουμε. Να κόψουμε τις κόντρες, τι λες. Λέω ότι για να συνεπάρξουμε εμείς ένας τρόπος υπάρχει. Ναι, για λέγε. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Μάλλον δεν το έχεις πια αυτό. Συγγνώμη, αυτό τώρα πού σου ήρθε. Δεν έχει ακόμα εσύ αλλάξει γνώμη. Δεν έχω αλλάξει γνώμη, απλά δεν μπορώ. Εγώ πάλι ξέρω πω αν κάποιο θέλει κάτι πολύ, το μπορεί. Εγώ ήμουν πρώτη αυτή που σου πρότεινε το ταξίδι και εσύ δεν μπορούσε. Να υποθέσω απλά ότι δεν ήθελες. Τι κάνεις τώρα, δηλαδή. Με τιμωρείς, δηλαδή σου είπα κατευθείαν, ναι. Τις επόμενες μέρες θέλω να γίνεις η σκιά της γυναίκας μου. Θέλω να την ακολουθείς παντού. Το δικό σου αμάξι. Για να τη χάσεις δευτερόλεπτο. Καταλαβες. Έγινε. Θα το τακτοποιήσω. Και θα μου δεις αναφορά κάθε βράδυ. Θέλω να ξέρω πού πηγαίνει, ποιο συναντάει, τα πάντα. Υποψιάζομαι ότι την έχουν δυσιάσει κάτι λαμό και θέλω να τη φάνει λεφτά από το ίδρυμα. Για κοινοφελείς σκοπούς, υποτίθεται. Μπορείς να πηγαίνεις, εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Πες μου ότι το μετάνιωσες και θες να σε ενδυθούμε. Το μόνο που θέλω είναι να μείνεις μακριά από το Σταύρο. Τι εννοείς? Έχει αρχίσει να του φαίνεται περίεργο για ποιο λόγο και εσύ και Ισπανού. Τον προστατεύεται τόσο πολύ, δεν θέλω να μπει σε υποψίες. Υποψίες για ποιο πρόβλημα? Ο Σταύρος δεν είναι βλάκας. Βλέπει ότι ξαφνικά στρέφονται κατά ένα περίεργο τρόπο όλα υπέρ του. Εσένα σε είδα εχθές έξω από το σπίτι μας. Άσχετα με τον έβγαλε, εγώ τρελό. Κάτσε, περίμενε λίγο. Σταμάτα να τον προστατεύεις για χάρη μου, σε παρακαλώ. Και κυρίως μην το περάσει αυτό το πράγμα στη Ισπανού. Τι να περάσω, Ισπανού, δηλαδή. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Αν Ισπανού καταλάβει το υπερβολικό σου ενδιαφέρον, θα αρχίσει να υποψιάζεται. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κόψε το εδώ. Λίγο, σε παρακαλώ. Ό,τι κινήσεις έκανε για τον Σταύρο ήταν πολύ διακριτικές. Δεν με ενδιαφέρει. Σταμάτα να κάνεις το οτιδήποτε. Είτε διακριτικά είτε αδιάκριτα. Ρε κορίτσι μου. Μείνε μακριά μας. Σε παρακαλώ. Μην μπερδέψουμε άλλο τα πράγματα. Δεν αντέχω. Θέλω να βρεθούμε. Θέλω να μιλήσουμε. Εγώ όμως δεν θέλω. Ό,τι σου είπα για τη σχέση μας ισχύει. Σε παρακαλώ. Τέλος. Τελειώσαμε. Άκουσε με. Τελειώσαμε. Πες το να μου πάρεις το κινητό. Μάλιστα. Εμπρός. Μπορώ. Ναι. Έφερα την κυρία Χατζικώστα. Α. Ελάτε. Ελάτε. Περάστε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Καθίστε. Η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξε το ενδιαφέρον σας για τη θέση της γραμματέως. Το φαντάζομαι. Ήθελα από καιρό να βρω μια δουλειά και μόλις είδα την αγγελία είπα να το τολμήσω. Μάλιστα. Με τη Σάνη το έχετε κουβεντιάσει? Σκόπευα να τους το πω σε περίπτωση που έπαιρνα σίγουρα τη δουλειά. Μήπως τότε είναι λίγο αργά? Θέλω να πω, καλύτερα να ξέρουμε πώς το βλέπει κι αυτή. Η Σάνη είναι πολύ ανεξάρτητη και απρόβλεπτη στις αντιδράσεις της. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να σας έχει μες στα πόδια της. Δηλαδή, φοβάστε την αντίδρασή της? Φυσικό δεν είναι. Η κόρη σας δεν είναι το πιο εύκολο παιδί του κόσμου. Έχετε δίκιο. Αλλά θα της μιλήσω και πιστεύω ότι θα καταλάβει. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορείτε να με βεβαιώσετε ότι δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα? Ναι. Πιστεύω ότι θα το δεχτεί. Εντάξει, λοιπόν. Αν είναι έτσι. Την ευθύνη για τις προσλήψεις του διοικητικού προσωπικού την έχει ο διευθυντής σπουδών. Αν αυτός κάνει θετική εισήγηση, εγώ συμφωνώ. Λοιπόν. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Λοιπόν, καλή αρχή και εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε τώρα να ενημερωθείτε για τα καθήκοντά σας και από αύριο αρχίζει τη δουλειά. Ευχαριστώ. Πάμε. Φώναξε μου το Χαλκιά, σε παρακαλώ. Αμέσως. Thank you.
Θέλω μια καινούργια ζωή από εκεί πέρα. Με σένα. Εντάξει. Ήθελα να είσαι κάτι από μένα. Φοράς. Σκέφτηκες την πρότασή μου? Ναι, αλλά πριν σου απαντήσω θα ήθελα να τη σκεφτώ λίγο ακόμα. Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Δεν είναι και λίγο να κάνουμε τους ερωτευμένους? Θα είναι αποτελεσματικό. Τσιμπάει ο Γιάννης και το σκέφτεται. Και η Άντα μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζω. Καταφωνεί. Ψήφις με τη Μαντώ, τι άλλο θα δούμε σε αυτό το κολέγιο, Χριστέ μου? Να σε ρε, μασάτρο εγώ. Δεν το παρακάνουμε όμως. Δεν χρειάζονται τα φυλάκια και καλύτσες. Μη μου το χαλάς. Τι εννοείς? Για μένα το κάνει, για να ζηλέψω. Χαλακούνια που τον κούναγε. Και με τη Μαντόβρη και να σε κάνει να ζηλέψεις. Γιατί, μαρό μου, έχεις να προτείνεις κάποια καλύτερη? Άντε, μωρέ, προχώρα. Δεν κάνουμε και κανένα έγκλημα. Στο κάτω-κάτω γουστάρω να το παίξω και ερωτευμένος με ένα τόσο γλυκό κορίτσι. Ναι, αλλά εγώ ντρέπομαι. Τι θα σκεφτεί η Άντα για μένα? Ότι έχεις καλό γούστο. Έλα, βρε κουτό, μην ανησυχείς. Όταν θα ξαναφτιάξουμε την Άντα, θα της εξηγήσουμε και θα σου χρωστάει και χάρη. Μετά έχουμε γυμναστική, ε. Γεια. Το ποτό σας. Τελείω το μάθημα? Όχι, θα ξαναμπούμε σε λίγο. Απλώς πέρασα μας εδώ. Είπα κι εγώ τόσο νωρίς. Ναι, είναι νωρίς για σχόλασμα. Και για αλκοόλ. Δεν πίνεις, ελπίζω. Όχι. Δεν έχω βάλει στο στόμα μου σταγόνα. Αλλά τι? Αλλά δεν ξέρω πόσο θα κρατηθώ ακόμα. Γι' αυτό το έχεις έτοιμο εδώ. Για να μην χάνεις και πολύ χρόνο. Έλα, άντε. Γεια μας. Βάλε να πιείς. Αυτό. Όχι. Αυτό ξέμεινε από χθες το βράδυ. Μου λείπει. Την αγαπάω. Και με το να πίνεις θα πάψεις να την αγαπάς? Θα πάψω να σκέφτομαι γιατί δεν την παλεύω. Μάρε Γιάννη, αυτή η μιζέρια. Σε είχα και πιο δυνατό. Πάντως, με αυτούς τους αλήτες του Βολιώτη και όλη αυτή την κατάσταση, τελειώσαμε. Έβαλα υποθήκη το μαγαζί και τους ξόφλησα. Εγώ ξέρω ότι με τους ανθρώπους του προκόσμου δύσκολα ξεμπερδεύεις. Τους λίστεψες. Μπορεί και να σου τη θυμάμαι. Μου είπαν ότι δεν θα με ξαναενοχλήσουν. Και εσύ τους πίστεψες. Μου έδωσαν το λόγο. Ποιο λόγο τους, ρε Γιάννη? Το λόγο της τιμής τους. Έχουν μπες αυτοί. Θέλω να τους πιστέψω και πρέπει να τους πιστέψω. Οκ. Μη στο χαλάσω τότε. Να σου πω. Χθες πέρασα από τη φάρμα. Από τη φάρμα? Πότε? Σου είπα χθες που ήσασταν όλοι μαζεμένοι εκεί και κάτι κάνατε. Ναι, ένα διαφημιστικό. Και αφού ήρθες, γιατί δεν εμφανίστηκες? Γιατί είδα κάτι και πάγωσα. Τι? Εσύ μιλάς μαζί της, εσύ πες μου. Τι να σου πω? Καλά, θα σου πω εγώ τότε. Ήρθα που λες χθες στη φάρμα γιατί ήθελα να κάνω μια αγκαλιά στη Μαντώ και να της πω να με συγχωρέσει γιατί χωρίσαμε και να της πω επίσης ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να είμαστε μαζί γιατί δεν κινδυνεύει. Αλλά εκεί που ήθελα να της κάνω αυτή τη μεγάλη αγκαλιά και να είμαστε δυο μας, διαπίστωσα ότι δεν μπορούσε να χωρέσει και ο Σύφης. Ναι? Ζωή μου, σε παρακαλώ, μπορείς να έρθεις από εδώ? Γιατί, τι έγινε? Έχω κόπη πάρα πολύ άσχημα, τρέχει πάρα πολύ αίμα. Νομίζω θα λιποθυμήσω. Οκ. Έρχομαι αμέσως, έρχομαι. Σε φώναξε γιατί πιστεύω ότι σου δίνεται μια ευκαιρία να αποδείξεις το μαθηματικό σου ταλέντο σε μεγαλύτερη κλίμακα. Πώς? Πρώτα όμως θέλω να ξέρεις ότι αν δεχτείς, σου ανοίγεται ένας μεγάλος δρόμος. Συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί τόσο ενδιαφέρον ξαφνικά? Γιατί το λες αυτό? Διακόπτεται την αποβολή μου, τώρα μου μιλάτε για το μέλλον μου. Ναι, και πού είναι το περίεργο? Πουθενά, απλά μου φαίνεται κάπως. Τελικά με έχετε παρεξηγήσει εσείς οι φοιτητές.
Επειδή είμαι αυστηρή και δείχνω λίγο απόμακρη, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για εσάς. Ίσα-ίσα. Ιδιαίτερα για άτομα ταλαντούχα όπως εσύ. Ναι, απλά αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον και από εσάς και από τον κύριο Μαλτέζο. Έχεις λόγους να πιστεύεις ότι δεν είναι αληθινό? Όχι, απλά μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Μαλτέζος, αλλά το δικό μου ενδιαφέρον δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ξαφνικό. Από την αρχή σου έδειξα ότι εκτιμώ το μυαλό σου και σε ξεχώρισα. Τι κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος, είναι αλήθεια αυτό. Είσαι μαθηματική ιδιοφυΐα, Σταύρο. Και θέλω να σε βοηθήσω να το αποδείξεις και παρά έξω. Οκ, με ποιο τρόπο? Πιστεύω ότι είσαι ίσως ο καλύτερος φοιτητής που πέρασε ποτέ από το κολέγιο. Γι' αυτό έχω να σου προτείνω κάτι. Αυτό είναι το Math Science. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Γράφουν τα σπουδαιότερα μαθηματικά μυαλά. Ακριβώς. Και τώρα διοργανώνει έναν διεθνή διαγωνισμό. Με τι θέμα? Ελεύθερο. Και πιστεύω ότι πρέπει να συμμετάσχεις. Και να δουλέψεις πάνω σε μια εξίσωση. Αυτή είναι εδώ. Η εξίσωση της πείρας. Ποιος σας την έδωσε? Κοίταξε την, και πες μου αν σε ενδιαφέρει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αν ασχοληθείς μπορείς να πάρεις και το πρώτο βραβείο. Καταλαβαίνεις βέβαια πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καριέρα σου. Η εργασία σου θα δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα ξένα sites. Σου ανοίγεται ένα λαμπρό μέλλον, Σταύρο. Ήρθα. Καλώς ήταν. Παίζεις? Όχι, δουλεύω. Θα μου μάθεις και εμένα. Τι να σου μάθω? Τα κόλπα που κάνετε στο ίντερνετ με το Σταύρο και το Σάκη. Ναι, δεν είσαι λίγο μικρός για τέτοιου κόλπα? Αφού μαθαίνω εύκολα. Έλα, κάτσε να μεγαλώσεις λίγο και εγώ θα σε κάνω να παίζεις τους υπολογιστές στα δάχτυλα. Δηλαδή εμείς τώρα είμαστε κάτι σαν οικογένεια? Ναι. Γι' αυτό, κακομοίρη μου, κοίταξε να είσαι καλό παιδί και να είσαι και καλός μαθητής. Αλλιώς έφαγα. Θα δεις. Στο υπόσχομαι. Με 6 θα την βγάλω την τάξη. Τι 6 ρε? Είναι καλό το 6. Με 10 θα την βγάλεις. Είπαμε, δεν είμαι και φυτό. Ναι, όχι, είσαι βλάκας. Από εκεί 6. 7 καλά είναι. Να σου πω, δεν θα μου κάνεις εμένα παζαριά. 9 το λιγότερο. 8. 8. Αλλά, κακομοίρη μου, η μόνη αλλαγή που δέχομαι είναι προς τα πάνω. Προς τα κάτω. Όσο έχω πεθάνει στο γαργάλιμα. Θα μου βάλεις το παιχνίδι? Τι παιχνίδι πάλι? Ο Σάκης με είχε βάλει σε ένα site με παιχνίδια. Τελευταία φορά. Αμάν αυτός ο Σάκης. Άντε, θα σου κάνω τη χάρη. Yes! Θυμάσαι σε ποιο site είχατε μπει? Όχι. Μια στιγμή θα μπούμε στο ιστορικό και θα τα βρούμε όλα. Τι έπαθες? Σου. Τι έγινε, γιατί φρήκανες? Σταμάτα. Πάμε. Πού πάμε, θα μου βάλεις το παιχνίδι? Πάμε σπίτι να φάμε. Τι να φάμε? Ό,τι μας έχει φέρει η ζωή, ρε λάγε, πάμε. Πώς το έκανες αυτό, παιδάκι μου? Κοίτα εδώ. Δεν σταματάει, δεν τρέχει με τίποτα. Πώς θα σταματήσει, είναι πάρα πολύ βαθύ. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Είναι ανάγκη, λες? Ναι, είναι ανάγκη. Πρέπει να βάλει ράματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ, τα νοσοκομεία, άσε με, ρες. Λοιπόν, σταμάτα να κάνεις αμπέμπα. Έλα, πάμε. Δεν μπορώ να οδηγήσω πάντως. Θα οδηγήσω εγώ, πού είναι τα κλειδιά? Μπες, στο κομμωδίνι. Ναι, βρε μπαμπά μου, μια χαρά είμαι. Μην ακούς τι λέει η τρελή μάνα μου. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Έλα, σ' αφήνω. Φιλάκια. Όπου θα με τρελάνε οι γονείς μου, δεν είναι καλό.
σκέφτεσαι? Τίποτα, όλα καλά. Τον πατέρα σου? Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχολούμαστε με μια ιστορία που δεν βγάζει πουθενά. Εμένα γιατί με εντριγκάρει να ασχοληθώ με αυτό? Να μάθουμε ποιος είναι, πού είναι. Μάταιος κόπος, έψαξα με ό,τι στοιχεία είχα. Δεν βρήκα τίποτα. Άσε που δεν νομίζω ότι αξίζει να συνεχίσω από τη στιγμή που μας παράτησε. Είσαι σίγουρος ότι παράτησε τη μητέρα σου όταν του είπε πως ήταν έγκυος? Ήταν παντρεμένος. Μπορεί όμως να ήθελε να μείνει με τη μητέρα σου μέχρι να γεννηθείς. Και εκείνη από εγωισμό να μην το δέχτηκε. Τι σενάριο τώρα είναι αυτό? Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Γιατί το λες? Είπες ότι η μητέρα σου ξέρει τα πραγματικά στοιχεία του πατέρα σου, αλλά δεν σου μιλάει. Μπορεί να έχουν κάνει κάποια συμφωνία μεταξύ τους. Τι συμφωνία, δηλαδή, τι εννοείς? Τσέκαρες τα αρχεία στην κλινική που γεννήθηκες. Μπορεί να ήταν ο πατέρας σου εκεί μέχρι να γεννηθείς και μετά, βάσει αυτή τη συμφωνία, να χωρίσανε. Ξέρεις σε ποια κλινική γεννήθηκες? Όχι, όχι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να ψάξουμε, να βρούμε? Μήπως βρεθεί κάποια άκρη. Ναι, ναι, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Ναι, θα έχω χρόνο. Παλιά, μάλιστα. Σε ευχαριστώ που με κάλυψες πριν. Λυπάμαι, αλλά όταν τον είδα μπροστά μου, τα χάσα. Δεν ήξερα τι. Εμένα με συγχωρείς που σε έφερα σε δύσκολη θέση. Και σου υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει ξανά περίπτωση να σου ζητήσω να πεις ψέματα. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα. Τα λέμε αύριο, έτσι? Καλό μεσημέρι, επίσης. Έλα, σταμάτα την κρίνια. Μέχρι να παντρευτεί στα Γιάννη. Πάει, πέρασε το τρένο τώρα, ζωή. Ε, καλά, πάρε το επόμενο. Αρκεί να κατέβεις στη σωστή στάση. Κοίτα, δεσμικό μου είναι ο κόσμος, α. Είχα έρθει να δω ένα φίλο εκεί. Τι έβαλες? Λυπούσα να μην είναι κάτι σοβαρό. Όχι, να σας συστήσω. Η ζωή είναι η καλύτερη μου φίλη. Ο κύριος Μαλτέζος είναι πελάτης, τον έχω γνωρίσει στο τάξη. Χαίρομαι πολύ, χάρηκα. Κι εγώ. Λοιπόν, εγώ να φύγω να σε περιμένω έξω. Όχι, θα πάμε. Γιατί δεν πάμε για ένα καφέ? Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θα αργήσουμε, έξω ένα πολύ καλό εδώ κοντά. Δεν νομίζω, πονάω πολύ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι πονάς. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Μαλτέζο. Η Βίκη υποφέρει πάρα πολύ. Αυτό, λοιπόν, εντάξει. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Αν νομίζω ότι θα ξεμπλέξεις τόσο εύκολα από αυτόν, είσαι πολύ γελασμένη. Πολύ κοντά, το νιώθω. Σε λίγο θα την άξουμε στον αέρα το παρεάκι από το Ρέντι. Ανακάλυψα την κομπίνα με την πιστωτική. Μόλις βγάλω άκρη και με τον αριθμό λογαριασμού, ο Χαλκιάς θα εξαφανιστεί από τη ζωή μας μια για πάντα. Καλά, εσύ μην ενθουσιάζεσαι και τόσο, θα πάθεις. Εντάξει, κρατάω μια πισίνα γιατί έχω ξαναδεί το εργάκι. Όταν τους ξεσκεπάσεις, θα χαρώ. Άδικα αμφιβάλλεις. Αυτή τη φορά έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Δεν ξέρω. Κάθε φορά που πήγαμε να τους τη φέρουμε, στο τέλος την πατάγαμε εμείς. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για απλά κολπάκια. Εδώ λέμε να τους κλείσουμε στη φυλακή. Μακάρι. Αυτός ο τύπος μου τα πήρε όλα. Τη φέη την πρωτιά στο κολέγιο. Μέχρι και το ρολόι του παππού μου πήρε. Σιγά, μην το ξέχναγες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δω είναι να τρώει τα μούτρα του και μετά θα στήσω τρελό παρτάκι. Επιτέλους, σε βλέπουμε μετά από τόσο καιρό να ενθουσιάζεσαι ξανά με κάτι. Άντε, γιατί τελευταία έχεις πέσει πολύ. Δεν φαντάζεσαι πως περιμένω αυτή τη μέρα. Αρκεί να έρθει. Θα έρθει, μην ανησυχείς.
Το μόνο που μένει είναι να βρω τον αριθμό λογαριασμού. Θα τον εντοπίσω από τον κώδικο που χρησιμοποιούν στο παιχνίδι. Μετά θα καλέσω ανώνυμα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και τέλος. Μην βιάζεσαι, δεν ξέρω να αρκεί μόνο αυτό. Τι εννοείς? Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και κάτι άλλο να σιγουρευτούμε ότι θα τον παγλαρώσουν. Με τι προτείνεις? Γιατί δεν πείθεις το Σάκη να χακάρει καμία σοβαρή κρατική σελίδα? Ο Χαλκές θα την πληρώσει. Στο δικό του χώρο βρίσκονται υπολογιστές. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο ηλίθιος. Όχι, κάτι χειρότερο, είναι καψούρης. Τον έχω δει πως σε κοιτάζει. Λοιπόν, αν θέλεις να σβήσεις το Χαλκέ από το χάρτη, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Έχετε σχολάσει τόση ώρα ακόμα εδώ, είσαι εσύ? Ναι, γιατί? Ενοχλώ. Πώς ψάχνεις να βρεις τρόπο να μου τη φέρεις? Δεν ασχολούμαι μαζί σου, στη βιβλιοθήκη μου. Αν και δεν είμαι αναγκασμένη να σου απαντήσω. Σόπα, διάβαζες? Ναι, διάβαζα, γιατί εξαιτίας κάποιων, ονόματα δεν λέμε, έμεινα πίσω. Η εξεταστική πλησιάζει, δεν θέλω να πατώσω. Κοίτα να δεις, κι εγώ που νόμιζα ότι κι εγώ σου να μάθεις αν πήραν τη θέση οι ενισχύσεις που κουβάλισες. Ορίστε. Τα συγχαρητήριά μου, λοιπόν. Δε σε πιάνω, μιλά πιο καθαρά. Κοίτα, μην μου το παίζεις εμένα, γιατί δεν πειθείς. Έφερες τη μάνα σου να πιάσει δουλειά στο κολέγιο για να σε προσέχει. Τόσο πολύ με φοβάσαι. Δεν φαντάζομαι να πιστέψω ότι εμφανίστηκε τυχαία στο νοσοκομείο δικό σου. Ήξερε ότι ήμασταν εκεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν και μάλλον έχεις δίκιο, δηλαδή. Το τελευταίο καιρό τριγυρνάει στη γειτονιά. Χθες παραλίγο να τον δει ο Σταύρος. Αμάν. Του παραλίγο δηλαδή, τον είδε, αλλά αμπάλωσε. Πώς? Τι πώς, του είπα ότι μάλλον δεν έβλεπε καλά τέτοιες μπουρδες. Από ό,τι φαίνεται, δεν λέει να δεχτεί το χωρισμό σας. Τι θα κάνεις? Θα το δεχτεί. Αργά ή γρήγορα θα το δεχτεί. Εγώ πάντως πίσω δεν κάνω. Δεν σε πολύ πιστεύω. Στο τέλος, πάντα κάτι γίνεται και σε τουμπάρει. Αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Έχω βαρεθεί, μωρέ ζωή. Έχω βαρεθεί συνέχεια. Άλλα σκέφτομαι, άλλα κάνω. Έχω σχαθεί τον εαυτό μου. Δεν μπορώ πια. Πάντως εγώ σήμερα κατάλαβα το βασανό σου. Είναι πολύ γοητευτικός. Δεν του ξεφεύγεις εύκολα. Είναι. Αλλά δεν περνάνε τα μάτια τους εμένα πια. Μακάρι. Εγώ σου εύχομαι καλή δύναμη. Λοιπόν, πάω στο φαρμακείο να πάρω την αντιβίωσή σου. Μην κουνηθείς. Σε ευχαριστώ για όλα. Πού ταξιδεύεις? Σκέφτομαι αυτό που έλεγες πριν. Δεν είναι κακή ιδέα να βρω το μυευτήριο που γεννήθηκα. Λέω να πάω στο Λεξέ αρχείο να δω. Τώρα. Γιατί όχι? Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ωραία, θα έρθω μαζί σου. Δεν είναι ανάγκη μόνο μου. Δεν το κάνω επειδή είναι ανάγκη. Το κάνω επειδή σε αγαπάω και θέλω να σε βοηθήσω, ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, γεννήθηκες στην Αθήνα, σωστά? Έτσι λέει η ταυτότητά μου. Για αρχή κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σήκω και να δεις που κάτι θα ανακαλύψουμε. Δεν ξέρω πια. Ωραία, πες ότι βρίσκω το μεύστηριο που γεννήθηκα και τι με αυτό. Ωραία. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και τα παρατάς. Μπράβο. Λοιπόν, η Βίκη στην αρχή λεγόταν Παπαναστασίου και μετά το έκανε Χαλκιά. Εσένα με ποιο όνομα να σε δήλωσε? Τώρα καλά. Η μάνα μου κρύβει την αλήθεια από τότε που γεννήθηκα. Αποκλείεται να μην έχει καλύψει τα ίχνη της. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Αφού ανακάλυψες πως ο πατέρας σου ζει. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ήταν λάθος τελικά που ανακατεύτηκα με το παρελθόν. Μέχρι τώρα πίστευα ότι ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Και τώρα που έμαθα ότι ζει. Δεν σου πολύ αρέσει, ε? Όχι, για να πω την αλήθεια. Μας φέρθηκε εντελώς κάρτα. Νομίζω ότι το προτιμώ πεθαμένο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, αλλά αν δεν μάθεις, η πληγή αυτή θα μείνει ανοιχτή και θα βασανίζεσαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να σταματήσω εδώ, να συνεχίσω, δεν ξέρω. Ο Σταύρος που ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το θάψει. Γιατί σε λίγο καιρό θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Κουράστηκα μόνο μου. Κουράστηκα να ψάχνω συνέχεια και να πέφτω σε τοίχο. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι μόνος σου. Μπορείς να βασιστείς πάνω. Λοιπόν, αρκετά καθυστερήσαμε. Πάμε και να δεις που κάτι θα ανακαλύψουμε. Ναι. Αν δεν με χρειάζεσαι κάτι άλλο, μπορώ να φύγω? Ναι, ναι, πήγαινε. Δεν ήξερα ότι ασχολείσαι με τέτοιου είδους περιοδικά. Έχει κάτι που μας αφορά? Ναι, διοργανώνει ένα μαθηματικό διαγωνισμό. Ήδη πρότεινα στο Χαλκιά να συμμετέχει. Καλή ιδέα.
Αυτό θα κάνει καλό στην εικόνα του κολεγίου μας. Αν και... Τι? Κοίτα να δεις, εγώ θα σου το πω, αλλά ξέρω ότι θα στραβώσεις. Πρέπει να το πεις στον Άρη. Ο Χαλκιάς θα σκίσει, είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και το Μαλθέζο στο παιχνίδι. Μη φανεί ότι κάνουμε διακρίσεις. Λες. Έτσι, για να κρατάμε ισορροπίες μεταξύ Ιδρύματος και Deport. Δίκιο έχεις, αλλά φαντάζεσαι την κόντρα που θα ξεσπάσει πάλι. Όταν ο Άρης μάθει για τον Σταύρο, θα κάνει τα πάντα να τον νικήσει. Και ποιος ξέρει τι ίντριγκα θα σκαρφιστεί. Καλύτερο θα είναι να ενημερωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα απλού χειρισμού. Μπορούμε να του εξηγήσουμε ότι δεν είναι ανταγωνισμός, αλλά ευγένεια άμυλα. Ναι. Και θα συγκινηθεί. Δεν ήξερε ότι είσαι τόσο ρομαντικός. Ο Άρης δεν καταλαβαίνει από αυτά. Δεν ξέρει να χάνει. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον θα του πω. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αυτή τη φορά όμως δεν θα γίνουν λάθη. Είμαι αποφασισμένη να προστατέψω το Χαλκιά. Και δεν θα αφήσω κανένα να τον αδικήσει. Μιλήσουμε. Δεν νομίζω πως έχουμε να πούμε κάτι. Και δεν θέλω να κρεμάσω πάρα. Για δύο λεπτά δεν θα σε καθυστερήσω. Στρίβε ρε Γιάννη. Αφού σου είπε δεν γουστάρει κουμπέντες μαζί σου. Συμβουλός του. Θες να το επαναλάβεις. Παιδιά, εντάξει. Μπορείς να μην ανακατεύεις αγοράκι μου. Το χοντρένεις γιατί δεν το έχω και πολύ να σ' αρπάξω. Κάτσε καλά. Εντάξει, αρκετά. Εντάξει, ας μιλήσουμε. Σε περιμένω. Έσπαγα τα μούτρα. Έλα, ρε, σε τι χαλάρωσε. Καλώς τα μου. Κοιτάξτε τι σας έφερα. Δωράκια. Ναι, είχα βγει για βόλτα στα μαγαζιά και είδα κάτι καταπληκτικά ρούχα και δεν μπορούσα να σας τα πάρω. Τι με έχετε έτσι. Ναι, μαμά, λάμπεις. Είσαι πιο κούκλα από ποτέ. Α, μάλλον θα έπιασε τόπο η αντιρρητηδική κρέμα που πήρα, γιατί κατά τα άλλα δεν βλέπω διαφορά. Έλα τώρα, ιδίες. Πάρα πολύ όμορφη. Έχει δίκιο ο Άρης. Έχεις ανανεωθεί πολύ τελευταία. Τι έγινε. Μήπως τελικά κανονίσετε αυτό το ταξιδάκι με τον μπαμπά. Α, πάω, όχι, αγάπες μου. Δεν έχουμε χρόνο και οι δύο έχουμε πολλές υποχρεώσεις αυτό το καιρό. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση που λέτε, μάλλον τα σπάκια και οι κρεμούλες πρέπει να πιάσαν τόπο. Άντε, δεν ανταδοκιμάσετε. Όντως περίεργο μου φαίνεται. Κι άλλες προσέχουν σαν και σένα, αλλά δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ξεκόλα πια με την ανάκριση, μαμά, εγώ σε χαίρομαι. Έτσι μ' αρέσεις. Πέρασε λίγος χρόνος, αλλά μου φαίνεται αιώνας. Πότε θα σε ξαναδώ. Μου λείπεις. Ναι, η φίλη μου η Στέλλα ήταν. Μου είπε ότι πήρε μια σακούλα από τις δικές μου. Ευτυχώς που δεν πήρα τα δικά σας ρούχα. Άντε, δεν θα τα δοκιμάσετε. Τι έγινε, λέγε. Συναντήθηκε με μια φίλη της για ψώνια και τώρα γύρισε σπίτι. Τι να κάνω. Πάμε εσύ εκεί, μπορεί να είσαι άδεια. Δεν θα το πούνε σιρούπι. Κατάλαβε σου, βα. Έγινε. Ναι. Τι σου έχω. Μην μου πεις το ιός που λέγαμε. Αυτός δεν είναι ιός, είναι killer. Όποιος παίχτης φτάσει στην πίστα που θα έχουμε αποφασίσει, απλώς θα κλαίει τον υπολογιστή του. Θα καίγονται όλα τα αρχεία. Καιρός ήταν. Ποιος ο Πιλτό και κανένα δύο άλλοι παίχτες είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ επικίνδυνοι. Να μην ανησυχείς. Δεν θα ξέρουν τι τους χτύπησε. Και είσαι σίγουρος ότι θα το μπορέσω να εντοπίσω τον ιό. Το υπογράφω το πρόγραμμα ένα αστέρι. Μάλιστα. Καλή δουλειά. Ναι. Να. Θα περάσω από το λογιστήριο ή θα μου κόψει επιταγή. Περίμενα. Πολύ δεν βιάζει. Κάτσε να δούμε πρώτα αν δουλεύει, πώς δουλεύει, όλα αυτά και μετά συζητάμε την αμοιβή σου. Δεν με εμπιστεύεσαι.
Δεν είναι αυτό. Απλώς πρέπει να περιμένουμε λίγο. Μας ο σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε και άλλους παίκτες στο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα αφήσουμε πρώτα κάποιον να βγάλει λεφτά, να γίνει τόρος στην αγορά και όλα αυτά, και μετά ρίχνουμε και τον ιό. Αυτή τη φορά δεν θα τη βγάλω με ψίχουλα. Μην ξεχνάς ότι σου προσφέρω και άλλου είδους υπηρεσίες. Σωστά. Δεν υπάρχει λόγος να βγούμε παρά έξω. Και να έχεις φασαρίες. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούω. Τι κάνεις με αυτόν? Σε νοιάζει, είναι δική μου υπόθεση. Αποφάσισες να χωρίσουμε, οπότε οι ερωτήσεις κομμένες. Το να σε βλέπω να προχωράς τη ζωή σου με ένα καλό παλικάρι δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Το να σε βλέπω με το μεγαλύτερο παρτάκια του κολεγίου, τον άχρηστο που δεν κάνει για σένα, αυτό δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Τι να κάνουμε, από ό,τι φαίνεται οι άχρηστοι με τραβάνε. Πάντως μην ανησυχείς. Αφού άντεξα τη δική μας σχέση, δεν φοβάμαι τίποτα. Και τώρα συγγνώμη, αλλά με περιμένει. Ακούσε με. Μπορεί να μην είμαστε πλέον μαζί. Αλλά νοιάζομαι ακόμα για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πάρω. Μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου. Βέβαια, το βλέπω. Αφού άνοιξες παρτίδες με ένα χαμένο. Ψήφις είναι μια χαρά παιδί και να με αφήσεις ήσυχη. Βέβαια, μια χαρά παιδί είναι. Και φραγκάτος. Τι εννοείς? Τι βλάκας, τώρα κατάλαβα όμως. Είναι φραγκάτος και έτσι κι εσύ μπορείς να ξελασπώσεις με τη φάρμα. Αυτό δεν είναι? Σωστά, ε! Άργησα? Όχι. Ήρθα νωρίτερα γιατί ανυπομονούσα να μιλήσουμε. Στο έχω ξαναπεί. Κόψε το άγχος γιατί θα γεράσεις γρήγορα. Λοιπόν, τι έγινε? Βρήκα την κολλητή της Λένας και μιλήσαμε. Μου είπε ότι είναι καλά και ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Όμως δεν σε βλέπω να πίστηκες. Μα δεν ήξερε καν ότι έχει έρθει στην Ελλάδα. Καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί η Λένα Σοφιανού να μην ήθελε να ενημερώσει τη φίλη της. Τι άλλο? Εντοπίσαμε το νούμερο που με κάλεσε. Αλλά δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή? Πόνταρα ότι το τηλεφώνημα είχε γίνει από το κινητό της. Αλλά ο αριθμός αντιστοιχούσε σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Και να υποθέσω ότι δεν μένει πια σε αυτό το μικρό ξενοδοχείο? Όχι. Τη μέρα που με πήρε έκανε check-out και από τότε εξαφανίστηκε. Μάλιστα. Να δεις που μας πρόλαβε πάλι ο Μαλτέζος. Ποιος ξέρει πώς κατάφερε να της αλλάξει γνώμη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πανούργος. Το μυαλό του στροφάρει απίστευτα. Όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση κλείνει. Δεν έχω άλλη επιλογή. Για τυπικούς λόγους θα τη βάλει στο αρχείο. Αλλά καμιά υπόθεση που τον αφορά δεν έχει κλείσει. Κάποια στιγμή δεν μπορεί. Θα κάνει το μοιραίο λάθος. Και τότε ο Μαλτέζος θα μπει στην κόλαση που του αξίζει. Μαμά! Μαμά, πού είσαι? Εδώ είμαι, παιδί μου, τι ουρλιάζεις? Πες μου τώρα τι ήρθες να κάνεις σήμερα στο κολέγιο. Πέρασα να δω πώς πας, να έχω μια εικόνα της απόδοσής σου. Σε ποιο τα πουλάς αυτά, τα ξέρω όλα. Λοιπόν, πάρτος τώρα τηλέφωνο και πες ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τη θέση. Πες ότι κάτι άλλο προέκυψε. Ζήτα συγγνώμη, δεν ξέρω κι εγώ τι θα πεις. Παιδάκι μου, ηρέμησε λίγο. Τόσος κόσμος ψάχνει για δουλειά και εγώ που βρήκα θα την αφήσω λογικέψου. Δεν θα κάνουμε κουβεντούλα, λοιπόν, πάρτος τώρα. Για ηρέμησε λίγο. Όταν σε καβαλάει η μανία σου, δεν καταλαβαίνεις, Χριστό, τι κακό κάνω δηλαδή. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πρόσεξε με. Ήξερες ότι θέλω να βρω δουλειά. Και το πόστο στη γραμματεία είναι ότι καλύτερο μπορέσα να βρω. Και καλά χρήματα και φιλικό περιβάλλον. Φιλικό? Από πότε έγινε κολλητός μας ο γιατράκος? Ο γιατράκος? Πιστεύεις ότι με νοιάζει για το γιατράκο? Δεν γουστάρω να με ελέγχεις. Εκεί μέσα είναι οι φίλοι μου. Δεν μπορώ να σε νιώθω όλη την ώρα καρφωμένη πάνω μου. Καλά, πιστεύεις ότι θα έχω χρόνο να σε κατασκοπεύω? Δεν θα μου τη βιδώσεις τώρα εσύ. Λοιπόν, μία φορά θα σου το πω. Στο κολέγιο δεν θα πιάσεις δουλειά. Γιατί αν το κάνεις, εμένα ξεγράψέ με. Έφυγα. Να πα στο καλό. Έλεος πια με τις απειλές σου. Θα φύγω και θα φύγω. Άντε πια. Τα επαγγελματικά μου θα διαχειρίζομαι εγώ, τελεία και παύλα. Δεν σε πιστεύω. Κι εγώ δεν σε πιστεύω. Γιατί περίμενα ότι θα χαρείς που επιτέλους βγαίνω μετά από τόσο χρόνια από το σπίτι. Αλλά εσύ εκεί συνεχίζεις να φέρεις εγωιστικά. Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ τη δουλειά θα την κρατήσω. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Για πείτε τα στοιχεία. Για ποια ημερομηνία ψάχνουμε? Είναι Αύγουστος του 91. Το όνομα είναι Σταύρος Χαλκιάς.
Δεν έχει τέτοια εγγραφή. Περίμενε. Το χαλκιάς δεν πολύ στέκει, γιατί η Βίκυ άλλαξε το επίθετό της. Μετά από σωστά, ναι, είμαι εντελώς βλάκα. Μπορείτε να κοιτάξετε, άμα θέλετε, στο Σταύρο Παπαναστασίου. Μάλιστα, το βρήκα. Για κοιτάξτε κι εσείς. Λείψη έτσι έγινε. Λίγο μετά τη γέννησή σου, η Βίκυ άλλαξε το επίθετό της. Θα σας βγάλω αντίγραφο. Μισό λεπτό να δω όλα τα στοιχεία και θα σας πω. Με ευτήριο αγάπη. Το ξέρεις. Όχι. Εξαιρετική κλινική. Εκεί γέννησε και η γυναίκα μου. Την είχε ένας επιχειρηματίας που πρόσφατα πέθανε. Να δεις πώς τον λέγανε. Μάλιστα, ναι. Είναι ο Βαλάτος. Έμαθα ότι το πούλησε. Λοιπόν, τι λέτε, να σας βγάλω αντίγραφο. Δεν περίμενα να το σηκώσει με την πρώτη. Πώς είναι το χέρι σου? Σου είπα να μην με ξαναπάρεις, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Κάτι σε ρώτησα. Καλύτερα. Ξέρεις, τα χάσα πριν. Δεν περίμενα εδώ έτσι ξαφνικά μπροστά μου. Έλα τώρα. Αφού μέχρι και η ζωή κατάλαβα ότι ήταν σχεδιασμένο. Κάπου εδώ γύρω ήσουν και μας παρακολουθούσες. Καμία σχέση. Εγώ πήγα να δω έναν φίλο μου. Δημήτρη, αφού ξέρω ότι γύρναγες στη γειτονιά. Να. Ήθελα να σε δω. Δεν αντέχω μακριά σου. Γιατί δεν με ακούς? Τελειώσαμε. Δικιά μας ιστορία δεν μπορεί να τελειώσει έτσι απλά. Αφού σε αγαπάω, γιατί μας το κάνεις αυτό? Θα σου το πω για μία τελευταία φορά. Εάν νοιάζεσαι έστω και λίγο για μένα, σε παρακαλώ, άφησε με ήσυχη. Εγώ θα το παλέψω μέχρι να γυρίσεις κοντά μου. Αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Ωραία, εντάξει, αυτό που ζήσαμε ήταν πολύ όμορφο. Αλλά ως εδώ. Εμείς οι δύο δεν θα ξαναείμαστε μαζί. Εντάξει, θα σπάει η μπλούζα. Η μαμά έχει φοβερό γούστο. Εσύ είσαι αλλού. Η μαμά δεν είναι καλά το τελευταίο καιρό, δεν το βλέπεις. Κάτι έχει αλλάξει. Ναι, εντάξει, το έχω παρατηρήσει. Αλλά εγώ γουστάρω που δεν τη βλέπω συνέχεια στεναχωρημένη και πίσω από τη σκιά του πατέρα μας. Επιτέλους, αν έχει βρει τον εαυτό της, καιρός ήταν. Για μένα είναι ζευγάρι πρότυπο. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, εγώ δεν θα πίστευα στον έρωτα. Καλά, σώθηκες. Τέλος πάντων, έχει χάρη τώρα που με παίρνει ο Ρώσος και προέχει το σχέδιο. Μη μιλάς. Ναι. Ο Ρώσος είμαι. Μπα, πώς και μας θυμήθηκες. Έλεγα, να, μήπως έχεις όρεξη το βράδυ για παρότσαρκα. Άλλωστε, έχουμε αφήσει και κάποια θεματάκια στη μέση, Ναι, απλώς είχα κανονίσει να βγω με το Σάκη και δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Α, οκ. Okay. Απλώς είπα να κάνω μια προσπάθεια, αλλά αφού προηγεί το Σάκης, πάω πάσο. Λοιπόν, τα λέμε. Ένα λεπτό, εντάξει, μην είσαι τόσο βιαστικός. Γιατί έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Έλεγα, μήπως βγαίναμε εμείς για καφεδάκι και αν πάρει ο Σάκης, θα δω πώς θα το κανονίσω. Χαλάει. Καθόλου. Θα σε περιμένω. Γεια. Όχι, δεν θα έπεφτε. Μου το έπαιζε και δύσκολος. Κακώς έχεις βάλει το Ρώσο στο παιχνίδι. Ξέρω τι κάνω. Στο Σάκη πρέπει να επικεντρωθείς. Αυτός είναι το κουτορνηθεί. Αυτός θα μας δώσει τις πληροφορίες που θέλουμε για να στείλουμε το Χαλκιά φυλακή. Μην ανησυχείς και τα έχω φροντίσει όλα. Και εσύ να μην ξανοίγεσαι. Ο Ρώσος δεν είναι κανένας χαζός. Λοιπόν, άσο στον πάγκο και τον χρησιμοποιείς αργότερα. Ξέρω τι κάνω. Εμένα δεν μου αρκεί να πάει ο Χαλκιάς φυλακή. Εγώ θέλω να χάσω τους κολλητούς του. Και όταν μάθω ότι τραβιέμαι μαζί του, πίστεψέ με, θα αρπαχθούν πολύ άσχημα. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ την κάνω, θα ετοιμαστώ κιόλας. Όσο για τις πόντες που πέταξε για τους γονείς μας, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να συζητήσουμε. Τι θες να πεις τώρα? Θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι που βλέπω τη μαμά έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος που την κάνει να λάμπει. Αρκεί που τη βλέπω καλά. Δηλαδή αυτή τη φορά η μαμά λάμπει και δεν οφείλεται στον μπαμπά. Δεν παίζει αυτό σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εγώ θα ψάξω να βρω και θα μάθω τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Μα τόσο πολύ σε σόκαρε η πληροφορία για την κλινική. Και ανήκει στο Βαλάτο, και. Μωρό μου, μαθηματικά σπουδάζουμε. Πολλά πράγματα που φαινομενικά είναι ασύνδετα τελικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσά τους. Ωραία η μαθηματική ανάλυση, αλλά εδώ μιλάμε για τη ζωή. Τις περισσότερες φορές μας ξεπερνάει. Δεν έχεις δίκιο. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν πεπρωμένο, εγώ το λέω μαθηματική συνάφεια. Δηλαδή δεν πιστεύεις στο τυχαίο? Όχι. Σου λέω τα πράγματα συνδέονται και σκοπεύω να ανακαλύψω πώς. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Καταρχήν μια πολύ σοβαρή κουβέντα με τη μάνα μου, που μου κρύβει συνέχεια την αλήθεια. Ωραία, μην πας να της μιλήσεις με αυτά τα νεύρα. Κάτσε λίγο να ηρεμήσεις, να το σκεφτείς, να το δουλέψεις. Μπορεί να βρεις μια λύση. Δεν μπορώ να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Ρε Σταύρο. Μωρό μου, θέλω να μάθω την αλήθεια, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ άλλα αυτά τα μυστικά.
Συγγνώμη, λοιπόν, σε πειράζει να σε αφήσω. Όχι, αλλά. Θα τα πούμε μετά. Να είμαι κι εγώ. Τι έχεις? Μην τα ρωτάς. Δύσκολη μέρα και βάτια εντάσεις. Δεν έβλεπα την ώρα να έρθω εδώ. Ξέρεις, κοντά σου νιώθω άλλος άνθρωπος, με ηρεμείς. Λοιπόν, έχω νέα για τον ανιψιό σου. Του μίλησα για το διεθνή διαγωνισμό και του έδωσα την εξίσωση που μου έγραψες. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρει να τη λύσει. Την κοίταζε πολύ ζορισμένος. Θα τα καταφέρει. Κοίτα, εγώ θα τον παρακολουθώ. Και αν δω να δυσκολεύεται, θα σου πω να βάλεις ένα χεράκι να τον βοηθήσουμε. Δεν θα χρειαστεί. Θα τη λύσει μόνος του. Μακάρι. Γιατί ξέρεις, έχει μπει και ο γιος του Μαλτέζου στο διαγωνισμό. Δεν μπόρεσα να τον αποφύγω. Ξέρω βέβαια, ξέρω ότι ο Άρης θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσον για να νικήσει, ακόμα και αθέμητο. Ένιωσ όμως και θα πάρω τα μέτρα μου. Ας τον να ψάχνει. Κανείς δεν θα του βρει την απάντηση. Μην τον υποτιμάς. Με τις πλάτες της Αλεξάνδρας και το χρήμα που υπάρχει. Μέχρι και σε καθηγητή πανεπιστημίου θα φτάσει για να νικήσει. Ο Σταύρος θα έρθει πρώτος. Θα το δεις. Το εύχομαι. Να σου πω. Την εξίσωση δεν διάλεξες τυχαία ή θες να περάσεις κάποιο μήνυμα στο Σταύρο? Αυτό είναι. Γιατί μου λες ψέματα από τότε που γεννήθηκα? Τι? Γιατί δεν μου πεις ότι γεννήθηκα στην κλινική του Βαλάτου? Τι έπαθες τώρα, τι είναι αυτά? Κόψε το δουλέμα το δαστολίξη αρχείο, λέγε. Δεν είχα ιδέα ότι η κλινική ανήκε στο Βαλάτου. Και δεν σκέφτηκες να μάθεις? Όχι. Ο γιατρός μου ήταν εκεί. Δεν σκέφτηκα να ρωτήσω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σταμάτα την κοροϊδία, μάνα, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, πρώτα γεννήθηκα στην κλινική του. Μετά λύσαξες να πάρω την υποτροφία του. Μου δίνει το ρολόι του σαν τελευταία επιθυμία, όλα αυτά είναι συμπτώσεις, έτσι. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Τι σχέση έχουμε εμείς με το Βαλάτο, μπορείς να μου πεις? Ήρωνα συμπτώσεις, Από ό,τι φαίνεται, ναι. Σταμάτα να με δουλεύεις, σου λέω! Δεν αντέχω άλλο την κοροϊδία, λέγε τώρα! Δηλαδή, εσύ το θεωρείς σωστό να γουστάρεις την κοπέλα που θέλει ο φίλος σου και υποτίθεται ότι είσαι και ο πιο εντάξει της παρέας. Τελικά είσαι μεγάλο λαμόγιο. Θα χαλαστώ και ύστερα δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Για ποιο πράγμα? Γι' αυτό. Θέλω να μου δώσεις μια ευκαιρία ακόμα. Αν μου πεις όχι, θα το καταλάβω. Δεν έχω αγαπήσει άλλον άνθρωπο όσο αγάπησα εσένα στη ζωή μου. Και σε αγαπώ ακόμα. Να φανεί σαν ατύχημα. Μη μας πάρει τρέφα η αστυνομία. Πήγε να μας κουνηθεί και θα το πληρώσει ακριβά. Η φίλη είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό να ευχαριστήσεις τη φίλη σου για το καλό που σου κάνει. Ζήσε τη ζωή σου και να θυμάσαι κάτι. Εγώ είμαι το μέρος σου. Θέλω να ξέρω την κάθε της κίνηση. Κατάλαβες? Έγινε.